Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάσπη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, σηκώρισε της ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν το αιματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εξ ουρανής, αγιαστηρεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος. Εκ μέρους της Περιφερειακής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο εκπρόσωπος. Εκ μέρους του στρατού, ο εκπρόσωπος. Εκ μέρους της πολεμικής αεροπορίας, με κόστος. Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.
Μην το κάνεις έτσι, μην το κάνεις έτσι. Θα περάσω. Τώρα, χρονικό της αφαγευθέρωσής του από το βάρβαρο ζυγό της βουλγαρικής κατοχής. Θα είμαι πολύ σύντομη, καθώς οι ομιλητές μας στη συνέχεια θα μας μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα της σημερινής επετείου. Αρχικά, καλώ στο βήμα, το δήμαρχό μας, κύριο Τσοπανόπουλο Ευάγγελε. Αγαπητοί καλεσμένοι μας, επίσημοι, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες, εκπρόσωποι των πολιτιστικών συλλόγων, φιλαρμονικοί, τα παιδιά μας, η νεολαία μας. Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία για όλους εμάς τους κατοίκους του Δήμου Νέστου, καθώς συμπληρώνονται 104 χρόνια από την απελευθέρωση της Χρυσούπολης από τον βουλγαρικό ζυγό. Περηφάνεια, γιατί εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα για τον ελληνισμό της Μακεδονίας, κάποιοι όρθωσαν το ανάστημά τους και δημιούργησαν το έπος του μακεδονικού αγώνα, τα αποτελέσματα του οποίου επισφραγίστηκαν με τους δυο νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Μυρολόι για τις ψυχές των Ελλήνων που χάθηκαν στις πολύ νεκρές μάχες του Λαχανά, της Κρέσνας, της Τζουμαγιάς. Μυρολόι και συνάμα μνημόσυνο για τις ψυχές των αδικοχαμένων παλικαριών, των οποίων ο χαμός ήταν το τίμημα που έπρεπε να καταβάλει ο ελληνισμός προκειμένου να απελευθερώσει τους σκλαβευμένους αδερφούς μας. Περισυλλογή, γιατί όταν ο λαός μας είναι ενωμένος, μπορεί να καταφέρει πολλά. Κόντρα στις επιδιώξεις και στα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων. Περισυλλογή για τις αστήρευτες δυνάμεις του, καθώς κατάφερε να επιβιώσει 500 και πλέον χρόνια κάτω από Οθωμανική κατοχή, χωρίς εκπτώσεις στην ελληνικότητά του. Περισυλλογή για το πώς οι λίγοι Έλληνες υπηρώτες, κάτοικοι της περιοχής μας, καθώς και οι κάτοικοι της Πετροπηγής, κατόρθωσαν να επιβιώσουν και να διατηρήσουν κυρίως μέσω της παιδείας και της πίστης την ελληνικότητά τους, χωρίς συμβιβασμούς, κόντρα στην Οθωμανική σκλαβιά, τη βουλγαρική κατοχή, αλλά και τη ρουμανική προπαγάνδα που επιχειρούσε να κινήσει ανύπαρκτα μειονοτικά ζητήματα. Τα γεγονότα που προηγήθηκαν της απελευθέρωσης της πόλης και το χρονικό των ημερών που οδήγησαν στην αποτείναξη του βουλγαρικού ζυγού θα μας εξιστορήσει στη συνέχεια ένας νέος ιστορικός ερευνητής και συμπολίτης μας, ο κύριος Δημήτρης Δαγδεβερένης. Κλείνοντας, θα τονίσω πως για μια ακόμη φορά η ιστορία μας δείχνει το δρόμο. Μας δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Μας δείχνει τη δύναμη της παιδείας και το ρόλο που αυτή καλείται να διαδραματίσει όταν ο ελληνισμός αντιμετωπίζει
αδιέξοδα και αβεβαιότητα. Μας δείχνει το δρόμο για το πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα αυτά, διαψεύδοντάς τους μυρολάτρες. Εθνική ενότητα και παιδεία θα πρέπει να συναποτελούν το οπλοστάσιό μας για τον αγώνα που δίνει η χώρα μας ακόμη και σήμερα. Αγώνα τον οποίο καλούμαστε να δώσουμε με αποφασιστικότητα, σθένος, συνέπεια και ομοψυχία, με σχέδιο και τόλμη, για να ξανάρθει η ελπίδα στον τόπο μας. Χρόνια πολλά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Στις 11 Ιουλίου του 1913, τμήματα του ελληνικού στρατού κατέλαβαν την Χρυσούπολη. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την απελευθέρωση της πόλης. Η Χρυσούπολη, όπως και όλη η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είχε καταληφθεί από την Βουλγαρία όταν ξεκίνησε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος τον Οκτώβρη του 1912. Τυπικά λοιπόν η απελευθέρωση ήταν από την βουλγαρική κατοχή, ουσιαστικά όμως ήταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κατήχε την περιοχή για περισσότερα από 600 χρόνια. Η Χρυσούπολη απελευθερώθηκε από την 8η ιεραρχία του ελληνικού στρατού στη διάρκεια της προέλασης στο Ανατολικά προς την Θράκη. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια σύντομη στάση στη γρήγορη πορεία του ελληνικού στρατού, στην προσπάθειά του να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. Οι ελληνικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη χωρίς να συναντήσουν καμία αντίσταση. Ο στρατιώτης Κωνσταντίνος Καπιδάκης έγραψε χαρακτηριστικά στο ημερολόγιο του. 11 Ιουλίου 1913, Πέμενε. Προέλασης. Εκκίνησης 6 π.Μ. Ο εχθρός ουδανού ανεφάνει. Πορεία κοπιοδεστάτη. Καταβλισμός 8 μ.Μ. εν μέσω κάμπου παρά το χωρίο Σαρή Σαβάν. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της εποχής, τις προηγούμενες ημέρες στη Χρυσούπολη υπήρχαν περίπου 700 Βούλγαροι στρατιώτες, που όπως αναφέρεται ήταν σε ελεηνή κατάσταση. Ωστόσο, όταν οι ελληνικές δυνάμεις έφτασαν εδώ, οι Βούλγαροι είχαν ήδη υποχωρήσει. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η υποχώρηση των Βουλγάρων δεν συνοδεύτηκε από πράξεις βίας σε βάρος του πληθυσμού. Μόνη εξαίρεση ήταν η φυλάκιση του ιερέα και του δάσκαλου της Χρυσούπολης στις φυλακές της Ξάνθης. Ο ελληνικός στρατός διανυκτέρευσε για ένα βράδυ εδώ και την επόμενη μέρα αναχώρησε για την Ξάνθη. Στα τέλη Ιουλίου του 1913 υπεγράφει η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή, τα σύνορα της Ελλάδας εκτείνονταν πλέον ως τον ποταμό Νέστο. Έτσι λοιπόν η Χρυσούπολη και όλη η περιοχή δυτικά του Νέστου ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος. Για λίγο διάστημα μετά την απελευθέρωση, στη Χρυσούπολη στρατοπέδευσε η 7η ιεραρχία του ελληνικού στρατού, την οποία μάλιστα επιθεώρησε ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Οι συνοριακές αλλαγές τώρα που έφεραν οι Βαλκανικοί πόλεμοι συνοδεύτηκαν και από αλλαγές στην εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού. Οι λιγοστοί σλαβόφωνοι της Χρυσούπολης, 120 συνολικά, αναχώρησαν για τη Βουλγαρία. Αυτή είναι και η μοναδική περίπτωση εξόδου σλαβόφωνων από τον νομό Καβάλας, καθώς στο συγκεκριμένο νομό οι σλαβόφωνοι ήταν ελάχιστοι. Την ίδια περίοδο στην Χρυσούπολη έφτασαν 2.663 Έλληνες της Θράκης, η οποία Θράκη είχε δοθεί στη Βουλγαρία. Έτσι λοιπόν μετά την απελευθέρωση, η Χρυσούπολη κατοικούνταν από Έλληνες και Τούρκους, καθώς οι σλαβόφωνοι είχαν φύγει, ενώ στην ευρύτερη περιοχή η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν Τούρκοι. Η απελευθέρωση τώρα της Χρυσούπολης δεν κράτησε παρά μόνο για 3 χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 1916 η Βουλγαρία κατέλαβε ξανά την Ανατολική Μακεδονία και την κατέλαβε χωρίς αντίσταση. Αυτή ήταν μια απώλεια για την Ελλάδα που οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο γνωστό εθνικό διχασμό. Το 1913 οι Έλληνες αντιμετώπισαν ενωμένοι την πρόκληση του πολέμου. 3 χρόνια μετά οι Έλληνες, διχασμένοι και διαιρεμένοι, έχασαν αυτό που είχαν κερδίσει με τόσο κόπο, την γη της Ανατολικής Μακεδονίας. Η Βουλγαρική κατοχή του 1916
1918 υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή για τους Έλληνες και η Χρυσούπολη πλήρωσε και αυτή το τίμημά της. Η δεύτερη απελευθέρωση της πόλης έγινε τον Οκτώβρη του 1918. Στο σημείο αυτό αξίζει μία σύντομη αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο της πρώτης απελευθέρωσης, της απελευθέρωσης δηλαδή που γιορτάζουμε σήμερα. Το πλαίσιο αυτό είναι η Βαλκανική πόλεμη. Και οι Βαλκανικοί πόλεμοι καθόρισαν αποφασιστικά την φυσιογνωμία της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τα σύνορα στους χάρτες άλλαξαν, πληθυσμοί μετακινήθηκαν μαζικά. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι όμως έδωσαν στα Βαλκάνια και μία άσχημη φήμη, μία φήμη που ρίχνει τη σκιά της ακόμα και σήμερα. Οι λέξεις Βαλκάνιος και Βαλκανικός απέκτησαν ένα έντονα αρνητικό και προσβλητικό περιεχόμενο, ενώ οι λαοί των Βαλκανίων στιγματίστηκαν ως αιμοσταγείς και βάρβαροι. Υπάρχει μια διάσημη έκθεση, η έκθεση του Ινστιτούτου Κάρνεγκι για τους Βαλκανικούς πολέμους, η οποία καλλιέργησε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την αρνητική εικόνα για τα Βαλκάνια. Και όχι άδικα. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι χαρακτηρίστηκαν από μια πρωτοφανή αγριότητα. Η αγριότητα όμως των πολέμων δεν αφορούσε τα πεδία των μαχών. Εξάλλου, ποια πολεμική σύγκρουση δεν είναι άγρια. Η αγριότητά τους αφορούσε θηριωδίες και διώξεις σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Όλες οι χώρες που συμμετείχαν στους πολέμους, συμπεριλαμβανομένες δυστυχώς και της Ελλάδας, θεωρούσαν τους πληθυσμούς ως πολεμικούς στόχους και διέπραξαν φρικιαστικά εγκλήματα σε βάρος αμάχων. Η Βαλκανική πόλεμη τέλος ήταν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κεφάλαιο στην ιστορία του λεγόμενου Ανατολικού ζητήματος. Το Ανατολικό ζήτημα αναφέρεται στην διάδοχη κατάσταση από την υποχώρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε κρίση, η κρίση αυτή την απειλούσε με κατάρρευση και δημιουργούνταν το ζήτημα του ποιος θα κυριαρχούσε στα εδάφη που θα έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επειδή λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο πώς θα γινόταν η διάλυση του Οθωμανικού κράτους, είχαν αποφασίσει να το στηρίξουν. Η πολιτική αυτή όμως ανατράπηκε από ένα παράγοντα που οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούσαν να ελέγξουν πλήρως. Ανατράπηκε από ένα παράγοντα που έδειξε ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν να ρυθμίζουν πάντα τις εξελίξεις με βάση τα συμφέροντά τους. Και ο παράγοντας αυτός ήταν η ενδυνάμωση του εθνικισμού. Στην ουσία, η Βαλκανική πόλεμη δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η σύγκρουση των βαλκανικών εθνικισμών. Ήταν η ένοπλη διεκδίκηση των οραμάτων των βαλκανικών εθνικισμών. Οι εθνικισμοί γέννησαν φιλόδοξα σχέδια και τα σχέδια αυτά ήταν που έπληξαν τα Βαλκάνια στο αίμα και κυρίως στο αίμα αμάχων. Αυτή την τελευταία παρατήρηση είναι δύσκολο να μην τη λάβει κανείς υπόψη του όταν αναλογίζεται για την σημασία της σημερινής μέρας. Είναι καταρχήν η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα χρέους προς όλους εκείνους που θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της πατρίδας και της ελευθερίας. Αναπόφευκτα όμως έρχεται στο νου και το τίμημα. Και τότε αναλογίζεται κανείς ένα άλλο αγαθό και ένα άλλο ιδανικό, την ειρήνη. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η ειρήνη είναι δεδομένη, ότι είναι σίγουρη, όμως δεν είναι αυτή η περίπτωση. Όπως λένε, είναι πιο εύκολο να γκρεμίζεις γέφυρες και πιο δύσκολο να χτίζεις γέφυρες. Ακόμα πιο δύσκολο, όσο και αν δεν φαίνεται, είναι να κρατήσεις αυτές τις γέφυρες στερεές και δυνατές. Αυτή είναι και η πραγματική πρόκληση. Γιατί είναι οι γέφυρες που σε βοηθούν να ξεπερνάς τα εμπόδια, είναι οι γέφυρες που σε βοηθούν να προχωράς μπροστά.
έγραψα και πόνεσα, την πατρίδα με χάσα. Έγραψα και πόνεσα, λίγο με κι αρρωθήνω. Oy 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 oy, ebenana
online. Thank you.
Ένα δημοτικό από τη Μακεδονία, ο Διαμαρδένιος ο Σαυρός. Thank you.
Ωραία πως, αλλά πρέπει να τρως κράξιμο βρυσίδι από μερικούς. Ψάξαμε
είσαι Μεσσίας.